Έχουμε ετοιμαστεί. Είναι 12 η ώρα. Πάμε στην κουμπάρα μας για λίγο και μετά έχουμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω και σε πόσα και τζάμπο. Θα σας δείξω σίγουρα το σούπερ μάρκετ χολ. Τα τζάμπο μάλλον θα σας τα δείξω στο αυριανό βίντεο που θα είναι τα γενέθλια της Λιδίας που θα κάνουμε νωρίτερα και θα σας τα πω όλα αύριο. Ναι, θα δείξει πώς θα το κάνω. Για τον καφέ μας, η Λιδία ήθελε και παγωτό. Ελπίζω να μην αρρωστήσει τις επόμενες μέρες, είχε πολύ ωραία μέρα. Και πήρα και μια τορτίγια για πρωί. Είχε μέσα και αυγό και πατάτα και τυρί. Ναι. Και μετά ξεκινήσαμε για να πάμε στο τζάμπο να κάνουμε τα ψώνια μας. Έξω από τα τζάμπο, μόλις φτάσαμε και πάμε μέσα. Μόλις φύγαμε από τζάμπο, μόλις βγήκαμε. Θα σας τα δείξω σε ξεχωριστό βίντεο τελικά, γιατί είναι αρκετούτσικα. Οπότε θα σας τα κάνω ένα μικρό τζάμπο haul και μια χαρά. Μιας και ήρθαμε και το είχαμε πει στην κουμπάρα μας που ήμασταν πριν για καφέ. Ήθελε και εκείνη κάποια πραγματάκια, έτσι τα πήραμε. 4-5 πραγματάκια ήθελε. Αυτά μας έδωσε τα λεφτά, έτσι τα πήραμε. Να μην πήγαινε να έρθει και εκείνη. Από εμείς ερχόμασταν. Τώρα αυτή ψυγείο μου λέει. Ψυγείο λέει η Λιδία, τι θέλει από το ψυγείο. Λοιπόν, οπότε θα σας μιλήσω σε λίγο. Πάμε σούπερ μάρκετ τώρα. Τα πολλά είναι στο σούπερ μάρκετ. Δώσαμε τζάμπο, δώσαμε κοντά 40 ευρώ. Ναι. Πάμε σούπερ τώρα. Έχει πάει 4,5 ώρα. Η Λιδία τρώει μια μπάρα εντωμεταξύ. Αυτή που τρώω κι εγώ. Τρώει μια μπάρα και αυτή ήθελε και γλυφιτζούρι. Θα σου πω το γλυφιτζούρι όπως βλέπετε το έχει παρατημένο και τρώει την μπάρα. Λοιπόν, τελειώσαμε και από τα Lidl, 75 ευρώ. Αλλά πήραμε όσα χρειαζόμασταν τώρα για αυτή την εβδομάδα πες. Συν το για την γενέθλια της Λιδίας. Πάμε και πάπου μάλλον. Και θα σας μιλήσω πιο μετά να σας δείξω και από εκεί τι θα πάρουμε. Θα σας δείξω όλα τα ψώνια μετά στο σπίτι. Πάει 6 ώρα. Τώρα καταφέραμε και γυρίσαμε στο σπίτι. Και τι ήθελα να σας πω. Θα ξεκινήσουμε εννοείται να σας δείξω τα πράγματα από Lidl και Πάπου που πήγαμε. Πήγαμε και στον Πάπου. Το Jumbo Haul θα το δείτε στο επόμενο βίντεο από αυτό. Θα σας το κάνω ξεχωριστό. Δεν είναι πολλά, θα βγει μικρό το βιντεάκι. Αλλά να σας το κάνω ξεχωριστό, μην τα βάλω όλα εδώ πέρα. Είναι αρκετούτσικα πραγματάκια και από τα τζάμπου. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, ετοιμαζόμαστε για τα γενέθλια της Λιδίας και γίνεται έτσι λίγο ένας χαμούλης, τρέχουμε. Θα σας τα πω όλα στο vlog των γενεθλίων της. Δεν θα τα κάνουμε εδώ στο σπίτι, αλλά θα σας τα πω όλα εκεί. Πολύ χαρούμενη είμαι, τα κάνουμε και λίγο νωρίτερα. Θα σας πω και αυτό το λόγο γιατί και τα λοιπά, όλα θα σας τα πω στο vlog εκείνο. Λοιπόν, τώρα θα βάλαμε τα ψώνια όλα στο προπαγκάζ του Lidl και ό,τι σακούλες είχαμε στο προπαγκάζ τα βάλαμε μέσα μετά αφού φτάσαμε γιατί δεν πήραμε σακούλες καινούργιες και είχαμε τώρα διάφορες και δεν ανεβήκαμε και πάμε να πάρουμε τις κλασικές του Lidl που έχουμε ας πούμε εδώ πέρα. Μία-δύο πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, θα σας πω ποια είναι του Lidl και μετά θα σας δείξω και του Πάπου. Αυτά. Ανυπομονώ για τα γενέθλια της Λιδίας, θα της δώσουμε και τα δωράκια της, δύο μικρά δωράκια της έχουμε πάρει, αλλά η Λιδία και η Λιφιτζούρ να της δώσεις χαίρεται. Ανυπομονώ να έρθει η Κυριακή, που θα της κάνουμε τα γενέθλιά της. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Μην πολύ λόγο, έχουμε πάρει διάφορα πράγματα που χρειαζόμασταν και θα σας πω. Λοιπόν, γαλατάκια, πήραμε 4, γιατί θέλω και για την τούρτα της θα χρειαστεί 1,200 σε γάλα για την τούρτα φανταστείτε θα βάλω αυτό οπότε το 1 και κάτι θα φύγει για την τούρτα να έχω και στο σπίτι έχω και ένα ακόμα κλειστό πήρα εδώ πέρα αγκουράκια αυτά εδώ αγκουράκια τουρσί που μας αρέσουν πάρα πολύ για το σπίτι. Πήρα χυμούς, αλλά δεν ξέρω ποιον θα πρωτοπάρω για τα γενέθλιά της. Τέλος πάντων, πήρα αυτόν εδώ, 1,5 λίτρο. Κάποιοι θα μείνουν εδώ στο σπίτι,
κάποιος θα τους πάρω για τα γενέθλιά της. Είναι αυτός με βύσσινο, 1,5 λίτρο, φρουτοποτό. Θα δείξει. Μπορώ να πάρω αυτόν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Πήρα ροδάκινο. Κλασικά. Αυτόν μας αρέσει. Πήρα αυτόν εδώ. Όχι το πίνουμε πολύ, γιατί θα ξέρει και μέσα στις ζάχαρες, αλλά πίνουμε ένα ποτήρι, θα το πιούμε ρε παιδί μου. Αυτός είναι με 9 φρούτα. Okay. Λοιπόν, πήραμε πίτσες. Δύο θα κάνουμε τώρα να φάει ο Ανέστης. Τη μία σίγουρα και την άλλη στο βράδυ. Εγώ λέω να μην φάω πίτσα, να κάνω κάτι που να μπορώ να φάω τώρα. Δεν θέλω να τρώω. Έφαγα τορτίγια το πρωί. Φάω και πίτσα, κατάλαβες. Και η άλλη, η τρίτη, γιατί έχει τρεις μέσα, θα την πάρουμε αύριο για τα γενέθλιά της. Γιατί μία φτάνει. Θα είμαστε αρκετά άτομα, αλλά θα έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια από λίγο, οπότε μία πίτσα είναι αρκετή. Οι άλλες δύο εδώ για το σπίτι. Πήρα και λουκανοπιτάκια για αύριο. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει, πόσα πράγματα θα έχει. Λουκανικοπιτάκια. Είναι με αφράτηλα ή σχολιάτα. Τα έχει σε προσφορά. Συνεχίζουμε με τυροπιτάκια. Θα έχουμε και τυροπιτάκια στα γενέθλιά της. Ορίστε. Αυτά εδώ πέρα. Επίσης τα είχε σε προσφορά. Οπότε τελειώσαμε με τη μία σακουλίτσα. Να σας δείξω και τις πατάτες εδώ πέρα. Πήραμε δύο να έχουμε. Δεν είχαμε στο σπίτι, τελειώσαν. Θέλω να κάνω καμιά πατάτα γιαχνή τις επόμενες μέρες. Δύο έτσι διχτάκια. Οπότε τι άλλο να πιάσω από εδώ. Καθίστε να τα κάνω λίγο αυτά στην άκρη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, είναι πράγματα από Lidl, αλλά σας είπα δεν χωράγανε στις σακούλες άλλες, είχαμε και κάτι πιο μικρές. Αυτή τώρα δεν ξέρω που είναι. Λοιπόν, πήραμε 3 αγκουράκια για σαλατούλες. Πήραμε μαρούλι, θέλω και για αύριο λίγα φύλλα, θα κάνω έτσι κάτι σαν σαντουιτσάκια. Θέλω να βάλω και πολύ λίγο μαρουλάκι μέσα. Και το υπόλοιπο θα μείνει στο σπίτι και σαλάτες. Φυσικά. Για τα σαντουιτσάκια που θέλω να φτιάξω αύριο. Θα το κόψω έτσι κάπως στα 4 και σε τετραγωνάκια κτλ. Πήρα αυτό το ψωμάκι ψύχα. Να μην έχει το γύρω-γύρω που δεν μ' αρέσει. Και είναι και πιο ωραίο. Πιο ωραίο έτσι τώρα για το πάρτι. Να είναι αυτό. Θα τα δείτε όλα αυτά στο vlog των γενεθλίων της, πώς θα τα ετοιμάσω. Αλλά πήρα αυτό. Πιστεύω είναι πιο καλό. Έτσι δεν είναι. Μ' αρέσει πιο πολύ. Πήραμε και αυτό. Για το στάκι που φτιάχνουμε εδώ πέρα στο σπίτι. Δεν είχε το κλασικό που παίρνουμε συνήθως. Αλλά είχε αυτό το μεγάλο. Οπότε το προτιμήσαμε. Μας αρέσει και αυτό αρκετά. Πήραμε μια πορτοκαλάδα για αύριο. Αυτή εδώ. Χωρίς ανθρακικό είναι συγκεκριμένη. Τώρα δεν ξέρω ποιος μπορεί να θέλει να πιει. Πήραμε αυτά τα δημητριακά. Τα έχω ξαναδοκιμάσει. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Αρέσουν και στη Λιδία. Είναι με αμύγδαλο μέσα. Καρύδια. Αυτά τα άσπρα είναι πάρα πολύ ωραία που έχει μέσα. Οπότε έχουμε δημητριακά με μουσλι, έχουμε τα fitness με τη μαύρη σοκολάτα, να έχουμε και αυτά έτσι για ποικιλία. Τρώμε αρκετά δημητριακά εδώ μέσα. Οπότε ναι, πήραμε και αυτά. Για τη διαφορά, χαρτί κουζίνας, γιατί είχαμε πάρει ένα μεγάλο την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει, έτσι που πεταχτήκαμε μια στιγμή, τα είχαν αδειάσει όλα αυτά τα μικρά και πήραμε το τεράστιο. Αλλά
Ναι, μια συνδρομήτρια μας είχε στείλει, αν θυμάστε, ένα έτσι που βάζουμε τα ρολά και είναι για μικρά. Οπότε πήραμε και τα μικρά, να βάζουμε εκεί πέρα και εκεί πέρα. Έχουμε και το μεγάλο. Μια χαρά. Πήραμε σκόνη πλυντηρίου που μας τελειώνει σιγά σιγά πιάτος το πλυντήριο. Είναι για 75 πλύσεις αυτό. Την παίρνω συχνά, εκτός όταν έχει προσφορά κάποια άλλη και εκείνες μ' αρέσουν. Μια χαρά. Αλλά όταν δεν έχει κάποια προσφορά, παίρνω αυτό εδώ. Είχε κάτι προσφορές, αλλά δεν πολύ συμφέρανε οι συγκεκριμένες, οπότε ναι. Πώς σηκώνουν αυτό. Λοιπόν, όσο εδώ το σηκώνω, όχι πιο πάνω. Είναι 6 Coca-Cola Freeway. Coca-Cola Freeway, τέλος πάντων, καταλάβατε. Εξάδα, θα πάρουμε μία αύριο, οι άλλες 5 να υπάρχουν στο σπίτι και άλλη μία έχουμε πάρει από τον Πάπου, θα τη δείτε. Απλά πήραμε αυτή την κλασική από Lidl, πήραμε και μία πιο γνωστή, γιατί κάποιος μπορεί να μην πίνει, ξέρω εγώ, αυτή. Πήραμε και την άλλη, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με του Lidl, εννοείται. Τσίτος, μάλλον για αύριο θα δείξει. Σας λέω, δεν ξέρω τι από όλα θα πάρω τελικά. Αυτό το κλασικό που παίρνουμε για τη Λιδία πάντα, να υπάρχει στο ντουλάπι. Οπότε ξέρω εγώ, φάμε εμείς και μπορεί να ζηλέψει, τις δίνουμε αυτό. Είναι πιο καλό, τέλος πάντων. Στα γενέθλιά της αύριο θα φάει από όλα αυτά. Θα τσιμπάει. Αυτά με το αλάτι λογικά θα τα πάρω αύριο μαζί για το πάρτι της. Και αυτά έλεγα για αύριο για το πάρτι της. Πέτρα ψαλίδι πατούσα με μπαρμπεκιού. Αρέσουν τώρα αυτά στα παιδάκια γενικά και γενικά σε όλους. Οπότε γιατί όχι. Έχει αυτές τις καλτσούλες σε έκπτωση. Τις είχε μείον 30% από 2,99 τίποτα, εντάξει, 2 ευρώ. Αλλά δεν τις είχα δει όταν τις είχε και τις πήρα τώρα. Αλλά συμβαίνει το εξής. Είναι 19 έως 22 το νούμερο σου παπούτσι. Εμένα φοράει 27. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε μια απόκληση στο νούμερο. 22 έως 24, πόσο λέει, 12 έως 24 μηνών, ό,τι να είναι. Αλλά ρε παιδιά, είναι μεγάλες. Μεγάλη εφαρμογή και το κοίταξα την πατούσα, ξέρω εγώ, που είναι εδώ. Το ανοίγεις και κάνει για 30 νούμερο, όχι απλά για 27. Οπότε θα τις δοκιμάσεις, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι θα βολέψουν. Τεντώνουν πάρα πολύ, γι' αυτό τις πήρα. Αλλιώς δεν θα τις έπαιρνα. Αλλά έτσι πως τις βλέπω, θα τις κάνουν 100%. Μια χαρά. Λοιπόν, δεν είχε άλλα νούμεράκια. Αλλά λέω, πάρτο, 2 ευρώ είναι σιγά και άμα δεν τις κάνουν, θα τις δώσουμε κάπου. Λοιπόν, 10 αρωματική σάκη απορριμμάτων με άρωμα πούδρα, 45 λίτρα, για σκουπίδια, σακούλες, καταλάβατε. Να μυρίζουν ωραία, να μην μυρίζουν τα σκουπίδια. 10 έχει μέσα, ναι, αυτές εδώ πέρα. Τριβελάκι. Αυτό εδώ. Αυτό το σαλαμάκι είναι σαλάμι αέρος καπνιστό, 200 γραμμάρια, το είχε σε προσφορά. Μία ζάχαρη που κάνει καφέδες ο Ανέστης να έχει. Λοιπόν, ένα ζαμπόν. Το ζαμπόν μπορεί να χρησιμοποιήσω αύριο για αυτά που σας λέω, τα πώς τα λένε, τα σαντουιτσάκια που θέλω να φτιάξω, τέλος πάντων. Ή την πάριζα. Θα δεξιπήρα και πάριζα. Θα αποφασίσω εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω. Πήρα. Να πάω στα νυχάκια μου. Αυτά εδώ, των ποδιών. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα. Το πρώτο μοβ. Πολύ ωραίο. Είναι νέον κιόλας. Νέον, πώς λέγεται, μωρέ. Τέλος πάντων, καταλάβατε, δεν ξέρω πώς λέγεται. Πολύ ωραίο μοβάκι. Μ' αρέσει. Θα
το έχω. Λοιπόν, πήραμε επίσης αυτό εδώ. Για γενική χρήση, για το πάτωμα, για τα κτλ. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Για σεμί δεν είναι. Όχι, δεν είναι για σεμί. Δεν ξέρω. Με τι είναι. Ανοιξιάτικης φρεσκάδας, λέει. Άρωμα ανοιξιάτικης φρεσκάδας. Αυτό που έχει μέσα θα μας το πείτε. Τέλος πάντων, μυρίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Σαν για σεμί μυρίζει. Η δυσλεξία μου μέσα. Βιάζομαι να μιλάω. Μυρίζει σαν για σεμί. Εμένα αυτό μου μυρίζει. Και μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ. Τι άλλο. Σπαγκέτι. Και πένες μακαρόνια. Να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο. Πάμε τώρα στο πάπου και τελειώσαμε, παιδιά, έτσι. Όχι, μισό. Το δείξα, το παράτησα εκεί πέρα. Χαρτί για τον μπάνιο, παιδιά. Το παράτησα στην άκρη. Και χαρτί για τον μπάνιο. Πήραμε από Λίντι. Αυτά. Και πάμε στο πάπου. Λοιπόν, πήραμε παντεσπάνια για τα γενέθλιά της, για την τούρτα της. Είναι έτοιμες ψημένες βάσεις για τούρτα, λέει, με γεύση σοκολάτα. Πήρα αυτό με τη σοκολάτα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί σκέφτηκα μέσα να την κάνω όλη σοκολάτα. Σοκολάτα αυτό, σοκολάτα και αυτό. Τρία θα χρησιμοποιήσω. Είναι με γεύση σοκολάτα, δεν λέει κάτι άλλο. Στιγμής, προσθέτεις μόνο 400 ml στο κάθε ένα τέτοιο. Αυτά. Τα παντεσπάνια μπορεί να τα βρέξω με λίγο γάλα, έτσι για να είναι αφράτα. Ναι. Και η τούρτα της... Κάνε με επικάλυψη με τις ζαχαρόπαστες που σας έχω πει ότι έχω πάει και έχω πάρει. Στο προηγούμενο βίντεο το έχετε δει αυτό. Τα χρώματα και τα λοιπά και το θέμα θα το δείτε στα γενέθλιά της. Βασικά θα το καταλάβετε το τζάμπο χολ, αλλά θα το δείτε και στα γενέθλιά της πώς θα είναι η τούρτα, πώς θα τη φτιάξω, γιατί τη φτιάξω εγώ πάλι με ζαχαρόπαστες, όπως σας έχω ξανακάνει. Στο παρελθόν, τα προηγούμενα της γενέθλια της είχα κάνει την Πέπα. Τώρα θα έχουμε άλλο θέμα και ανυπομονώ για τα γενέθλιά της, πώς θα τη φτιάξω. Έχω βρει τα χρώματα που ήθελα και θέλω πάρα πολύ να φτιάξω την τούρτα. Μέσα θα είναι όλη σοκολατένια, από πάνω θα έχει τη ζαχαρόπαστα. Ναι. Λοιπόν, της πήραμε και τον αριθμό 3. Γιατί υπάρχει μια λεπτομέρεια που είναι κίτρινη. Όσοι θυμάστε, σας έχω πει το θέμα στο παρελθόν, για να το θυμάστε. Πάντως μια λεπτομέρεια σε αυτό που θα βάλω πάνω έχει κάτι κίτρινο και θα ταιριάζει λίγο και το κεράκι. Να υπάρχει και κάτι άλλο κίτρινο, μην είναι μόνο αυτό. Πήραμε λοιπόν τον αριθμό 3. Εντάξει. Είναι τέλειο. Αυτό, παιδιά... Με ρωτήσετε γιατί το πήρα, να σας πω γιατί το πήρα, θα σας πω. Γιατί το είχε στην προσφορά, 1 ευρώ, ό,τι να είναι, πολύ μεγάλη προσφορά. Και το δικό μου έχει κάπως χαλάσει εδώ πέρα, κάπως στάζει, το πατάς και δεν βγαίνει μόνο από κάτω, βγαίνει και από εδώ, και θα το πετάξω. Πήρα αυτό και τέλος, δεν θα κάτσω εγώ να σκάσω, 1 ευρώ το είχε και αυτό να μου χαλάσει, πάρω άλλο. Ας το καλό πια. Και... πήραμε και μια πέψη, σας είπα να έχουμε την άλλη την κλασική, να έχουμε και μια πέψη και ποιος θέλει ό,τι θέλει, ας πιει. Πήρα οδοντογλυφίδες για να φτιάξω αυτά τα με το τόστο που σας λέω, να καρφώσω πάνω οδοντογλυφίδες. Θα τα βάλω έτσι σε μια μεγάλη πιατέλα όλα, να μπορεί ο καθένας να πάρει. Άκυρη εδώ πέρα τώρα η μπάρα, πώς μου ήρθε την πήρα. Τόσες μπάρες έχω, πήρα και αυτή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι μπάρες. Τι να κάνω, βρε παιδιά. Είναι
80 γραμμάρια και στα 80 γραμμάρια έχει 24 γραμμάρια πρωτεΐνης και έχει δίδυτο γεύση. Φράουλα. Πώς να αντισταθείτε φράουλα, πείτε μου. Γι' αυτό το πήρα. Οι μπάρες είναι έτσι σαν να τρως γεύμα, γλυκό και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Στα 100 γραμμάρια, άστο. Στα 80 γραμμάρια έχει 313 θερμίδες. Θα τη φάω μισή-μισή λογικά, την κόψω στη μέση. Είναι μεγάλες μπάρες αυτές. Όλο αυτό είναι η μπάρα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Με σοκολάτα και φράουλα. Τέλειο. Λοιπόν, και είχαμε και δώρο. Μάλλον επειδή πάμε συχνά στον πάπου, δεν ξέρω. Μας δώσαν αυτό. Συλλεκτικό σκουφάκι της Coca-Cola. Όπως καταλαβαίνουμε, πρέπει να είναι συλλεκτικό. Δεν ξέρω αν είναι συλλεκτικό. Πάντως είναι έτσι χριστουγεννιάτικο, όπως καταλαβαίνετε. Ή τους είχαν μείνει από θέματα και τα δίνουν τώρα στον κόσμο. Δεν δίνανε σε όλους. Σε αυτούς που πάνε συχνά, μας θυμούνται σε ταμεία οι κοπέλες. Τέλος πάντων, αυτό. Αχ, ο μπέμπις κλωτσάει και η κοιλιά μου πονάει. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ψώνια μας όλα. Αυτό ήταν το supermarket haul. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Θα σας αφήσω και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, αύριο κιόλας, σε επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Γεια σας!